αυτό είναι από το 40 και μετά ουσιαστικά έχουν βρεθεί. Δηλαδή είναι οι παλιέστατες καφές του Μανώλη Ατρόνικου, οι παλιέστατες καφές του Ανάκτορο, στην πόλη, ένα μικρό κομμάτι της πόλης που έχει σκαφτεί, 10% συνολικά από πόλη και νεκρόπολη έχουν σκάψει από ό,τι υπάρχει. Είναι κάποια ευρήματα από την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή, αλλά όντως είναι κυρίως ο μέγας όγκος από τις οστικές ανασκαφές της εφορίας των τελευταίων χρόνων, όλες οι βασιλικές ταφές και από τις ανασκαφές του Μανώλη Ανδρώνικου, η Δέσποινα με τα Χρυσά κτλ. Εντάξει, έχουμε τις Αιγαίες ξανά, είναι ένα σημείο αναφοράς, αλλά αυτό το μουσείο έχει πιο μεγάλες φιλοδοξίες. Δεν θέλει να είναι απλώς ένα μουσείο αρχαιολογικού χώρου. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι κατανοήσατε το θέμα με το Πολυκεντρικό Μουσείο. Δηλαδή είναι ένα ευέλικτο οργανικό μουσιακό μόρφωμα το οποίο εξελίσσεται διαρκώς και το οποίο συμπεριλαμβάνει ετούτο το μουσιακό κτίριο, τους βασιλικούς τάφους με τους θησαυρούς, το ανάκτορο που την άνοιξε θα είναι ανοιχτό στο τέλος του χρόνου, θα έχουμε ανατάξει στο περιστήριο, θα είναι αναστηλωμένο, θα το δώσουμε και αυτό έτσι πανηγυρικά στον κόσμο. Είναι ο Αηδημήτρης, είναι όλη η νεκρόπολη που έχει περισεγγενιάσει και το αρχαιολογικό πάρκο και ό,τι ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και συντηρηθεί θα είναι μια παραπέρα ενότητα αυτού του μουσείου. Αλλά έχει και μια άλλη δουλειά το μουσείο να κάνει που είναι η ερευνητική και την κάνει καλά. Έχουμε εργαστήρια πολλά, έχουμε αποθήκες, έχουμε γραφεία, έχουμε χώρους μελέτης ευρημάτων και φιλοδοξούμε να γίνει ένα κέντρο μελέτης καταρχήν της Μακεδονίας και κατά δεύτερον της Οικουμένης. Γιατί θα φιλοξενήσει εισαγωγικά το Μουσείο των Ψηφιακών Αλέξανδρων εδώ, που θα τελειώσει επίσης του χρόνου και αυτό το έκθημα που βλέπουμε πίσω μας είναι το παράθυρο στην Οικουμένη, όπου ο Αλέξανδρος ανοίγει τον κόσμο. Τα βίντεο που βλέπετε είναι από τον Ψηφιακό Αλέξανδρο. Έχουμε ήδη 1000 ώρες βίντεο από Αίγυπτο, από Βόρεια Συρία, από Ιορδανία, από όλη την Τουρκία, δηλαδή Μικρά Ασία, Ελλάδα, λίγο από την Ανατολή χρειαζόμαστε, που είναι λίγο δύσκολη κατάσταση, Αφγανιστάν και τα λοιπά, να έχει κανείς εικόνα. Και είμαστε έτοιμοι και με το Ψηφιακό Αλέξανδρο. Θέλουμε λοιπόν να γίνει εδώ ένα κέντρο έρευνας της ελληνιστικής οικουμένης και πιστεύουμε ότι μπορεί, γιατί φέτος το Μάιο, για να παρουσιάσουμε το μουσείο, το νέο μουσείο και τις Αιγαίες στην επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τα θέματα της Μακεδονίας και του ελληνιστικού κόσμου, κάναμε ένα πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο, ήταν μόνο στα αγγλικά. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινή γλώσσα της εποχής μας και τα ελληνικά. Το Μάιο και είχαμε 60 μελετητές, 57 ανακοινώσεις. Ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι τελικά το μεγαλύτερο συνέδριο που έγινε ποτέ για την ελληνιστική οικουμένη. Το οποίο το λέγαμε Beyond Macedonia, the multi-faced Hellenistic Οικουμένη Reconsidered, δηλαδή πέρα από τη Μακεδονία ήταν το κέντρο βάρους και ξεκινήσαμε από το Πακιστάν, είχαμε βρήματα από το Πακιστάν μέχρι τη Δυτική Μεσόγειο. Λοιπόν, αυτό είναι μια προσπάθεια που πρέπει να συνεχιστεί. Απ' την άλλη μεριά φαντάζομαι ότι οι κάτοικοι της περιοχής που σήμερα ξεναγούνται το χαίρονται, γιατί έχουν κάτι ακόμα να καμαρώνουν μέσα στα πολλά. Αυτό συγκυρώνει το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και δίνει τις εξωστρεφείς δυνατότητες που χρειάζεται ένα μουσείο, όπως το μεγάλο αμφιθέατρο που έχουμε, μπορούμε να κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις. Το χώρο, το αίθριο με το αναταγμένο πάνω κομμάτι του ανακτόρου, είναι αρχαίο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιοι με ρωτούσαν, δεν είναι αναπαράσταση, είναι το ίδιο αναστηλωμένο και είναι το κομμάτι που δεν μπορεί να αναστηλωθεί κατά χώρα.